είναι ιερός, οπότε όλοι θα στριμωχτούμε, να μας συγχωρέσετε. Ελάτε. Παρακαλώ το Διοικητικό Συμβούλιο, ο κύριος Ιριώτης, κύριος Κωνσταντινίδης, κυρία Ταράτσα, κύριος Νίκας, κυρία Καμπόλη, κυρία Καμπόλη, κύριε Ιριώτη. Έλα, έρχεται. Έλα, έρχεται. Κάτι δικά σου, σας καλωσορίζουμε σε ένα στολίδι του Δήμου Αχαρνών, σε ένα στολίδι της περιοχής μας. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευτυχισμένο το νέο έτος. Ευχές που οι περισσότεροι Έλληνες στις μέρες αυτές συνεχώς εκφράζουμε, ευχόμαστε, προσφέρουμε. Έχουμε όμως μέσα μας συλλογιστεί, πριν εκφράσουμε τις ευχές μας, ποιο είναι το νόημα του μηνύματος που μεταφέρουμε και ποια η ουσία του. Ποιος είναι ο αληθινός αποστολέας και δημιουργός αυτού του μηνύματος που έχει τη μορφή μιας απλής και συνηθισμένης ευχής. Οι εγκάρδιες και συνάμα αληθινές ευχές είναι το θείο ψιθύρισμα, είναι η ίδια η δημιουργία. Τα Χριστούγεννα, ο εορτασμός πρωτοχρονιάς και ο συμβολισμός της, τα Άγια Θεοφάνεια είναι απλά γιορτές. Είναι κάτι σαν τη γιορτή του κρασιού, της μπύρας και του τυριού. Είναι απλά ένα κοσμικό γεγονός. Καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε, να τους καμαρώνεις. Οι άγιες αυτές γιορτές και οι ευχές που τις συνοδεύουν, αγαπημένοι μας φίλοι, είναι ο ίδιος ο Θείος Ψίθυρος. Είναι η Θεία Σκέψη που μας βεβαιώνει ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το άπειρο και αχανέ σύμπαν. Είναι η ίδια Θεία Δύναμη που για εκείνη είναι όλα δυνατά. Αυτό μεταφέρουμε διαμέσου των ευχών μας. Εμείς έχουμε την τιμή να είμαστε ο αγωγός που ο ύψιστος επιθυμεί να μεταφέρουμε το δικό του πολύτιμο δώρο. Είναι ευχές που μας δίνουν δύναμη για ένα νέο αγώνα αυτών της νέας χρονιάς. Για έναν αγώνα προς το τέλειο, προς τις αξίες που μας δίδαξε ο Δημιουργός μας. Τις μέρες μας έχουμε παραγωνίσει τις παλαιομοδίτικες κατά πολλούς αξίες μας και με αυτόν τον τρόπο μεταμορφωνόμαστε μέρα με τη μέρα σε αδύναμα πλάσματα που έχουν χάσει την ελπίδα τους για ζωή. Κοιτάξτε λίγο γύρω σας και θα διαπιστώσετε με ευκολία πως έχουμε απολέσει την πίστη μας και το όραμά μας για καλύτερη κοινωνία. Πλέον, με όλη αυτή τη διάχυτη απογοήτευση, έχουμε χάσει το νόημα των λέξεων, πόσο μάλλον το νόημα των ευχών. Αφήσαμε την πίστη μας με αποτέλεσμα στον ορίζοντα να ξεπροβάλλουν για εμάς μόνο δυσκολίες και συνεχιζόμενα εμπόδια. Εμπόδια που, όπως λέει και η Αγγλίδα συγγραφέας Χάνε Μορ, είναι εκείνα τα πράγματα που βλέπεις όταν παίρνεις τα μάτια σου από το στόχο. Τα μελανά σημεία στην έλλειψη αξιών δεν είναι η οικονομική κρίση που δοκιμάζει την πατρίδα μας. Δεν είναι μόνο η ανεργία, ο εργασιακός μεσαίωνας, η απάνθρωπη κοινωνική αδικία, ο διεθνής διασυρμός του ελληνικού ονόματος, οι απειλές να κατατεμαχιστεί η χώρα μας για να ικανοποιηθούν οι βουλήσεις των γειτόνων μας. Το εφιαλτικότερο από όλα τα δεινά είναι η ολοκληρωτική νέκρωση των αντανακλαστικών της ελληνικής κοινωνίας. Κι όμως, σημερινή δοκιμαζόμενη Ελλάδα και άγγελοι και άγιοι υπάρχουν ακόμα και σούπερ ήρωες. Και είμαστε όλοι οι Έλληνες ευγνώμονες γι' αυτό. Έλληνες και Ελληνίδες που αληθινά διαπρέπουν, ψιθυρίζοντας μας και εκείνοι ότι μπορούμε ως λαός να κάνουμε το καλύτερο. Όλοι τους ταπεινοί και όμως τόσοι φωτεινοί και σπουδαίοι. Γιατροί, αθλητές, επιστήμονες, επιχειρηματίες, εθελοντές, εθνικοί ευεργέτες. Με τεράστια προσφορά. Τρανό παράδειγμα το Βαμβακάριο Ίδρυμα. Από το δικό τους παράδειγμα θα πάει ο τόπος μπροστά. Όχι με ανόητους, φλίαρους, γυρολόγους, πολιτικάντιδες και με ανθρώπους που έχουν χάσει το νόημα της ζωής τους. Αυτοί είναι που τα κατάφεραν και θα επιτυχάνουν συνεχώς γιατί κρατούν μέσα τους ιερές αξίες. Στο παράρτημά μας αυτές τις αξίες πρεσβεύουμε και από εδώ και πέρα θα τις μεταλαμπαδεύσουμε και στο Δήμο Φιλής, στον οποίο επεκτείνουμε τις δράσεις μας και ζητούμε τη συνεργασία των Δημοτικών Αρχόντων και των Προεδρείων Δημοτικών Συλλόγων. Λέξεις όπως μοιράζομαι, προσφέρω, συμβάλλω, βοηθάω, προσπαθώ, επικοινωνώ
τις κάνουμε βίωμά μας. Ελάτε μαζί μας, πλάι μας, ασπαστείτε το μήνυμά μας για εθελοντισμό, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση του τόπου μας. Όλοι μαζί να αγωνιστούμε για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας τον εθελοντισμό ως τρόπο ζωής. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ήρω, θα μας... είναι εθελόντρια, θα μας ανακοινώσει ποιοι είναι εδώ. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε αρχικά για την παρουσία σας και θα σας ευχαριστήσουμε και με βάση το φορέα. Είναι τυχαία η σειρά, απλά θα αναφέρω τα ονόματα και που μας έχετε έρθει. Είναι ο κύριος Κορδιόλης Νίκος, Γενικός Γραμματέας της Αντικαρκινικής Εταιρείας, η κυρία Βίκη Έλιοντ, Πρόεδρος του Σωματείου Αρρωγή, ο κύριος Νίκος Γκασούκας, Πρόεδρος της Αρρωγής, ο κύριος Μπουτζαρέλης, Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Σαχαρνών, ο κύριος Τσιόρδας Δημήτριος, Εκπρόσωπος Τύπου του Ποταμιού, ο κύριος Σπύρος Βρετός της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Λίτσα Αλεξάνδρου, Πρόεδρος της ΕΓΕ των Αχαρνών, ο κύριος Κουτσολέλος και ο κύριος Μπούκης στη διαδικτυακή ομάδα των Δημοτών των Αχαρνών, η κυρία Φωτεινή Γιώτη, είναι, την ευχαριστούμε για την εθελοντική της δράση, η κυρία Πλευρία Δέσποινα στην Επιτροπή Διαβούλευσης Περιφέρειας Αττικής, ο κύριος Στεφανόπουλος και ο κύριος Κουνενής είναι από την πολιτική προστασία του Ολυμπιακού Χωριού Αχαρνών, η κυρία Δουρίδα Χρύσα, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας των Θρακομακεδόνων, η κυρία Ζησίμου Αργυρό, γραμματέας του Ιδρύματος Αριστοτέλης, η κυρία Δημογιάννη Γιάννα και ο κύριος Ρούσος Γεράσιμος, διευθυντές της Αρρωγής, ο κύριος Ζυγκύρης από την εφημερίδα Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών, ο κύριος Ζυγκύρης, συγγνώμη, ο κύριος Νιώρας Γεώργιος από την εφημερίδα Αχαρναϊκή, ο κύριος Σπύρος Βρετός, επικεφαλής στην Αχαρνών, ο κύριος Κουφογιώργος Σωτήρης, αντιπρόεδρος της Ένωσης Γονέων, ο κύριος Κατάρας Αναστάσιος, δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Αρβανίτης Γεώργιος, πρόεδρος της Αγίας Παρασκευής, παιδιαδίτης Στέργιος, αντιδήμαρχος του περιβάλλοντος και της πολεοδομίας, η κυρία Οικονόμου Γαριφαλιά, διευθύντρια του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου, ο κύριος Γιάννης Μίχας, πρόεδρος Λεύκα, ο κύριος Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Δέδες Ιωάννης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χάρης Δαμάσκος, περιφερειακός σύμβουλος, η κυρία Φραγκογιάννη Αδαμαντία από το Επισκήνιο, η κυρία Κοχλάκη Άννα, δημοσιογράφος, ο κύριος Παλιούρας Αντώνης, αντιδήμαρχος, ο κύριος Αντωνόπουλος Γεώργιος, αντιδήμαρχος των Άλλων Λιωσίων, η Εύη Τριανταφύλου, δημοσιογράφος και ο κύριος Αφοξονίδης, Θεόφιλος, δημοτικός σύμβουλος. Συμπληρώνουμε, είναι ο κύριος Μπούρας, ο οποίος είναι τόσο τελευταίο. Δεν πρόλαβα, ήταν με το σκυλό. Και η κυρία Χριστοφιλοπούλου, Εύη, είναι βουλευτές. Σας ευχαριστούμε. Και ο κύριος Καρυδάκης. Σαν Δημοτικό Συμβούλιο διαθέτουμε τα πάντα. Οπότε διαθέτουμε και ψάλτη. Αναστάση, να μας πεις το πολιτικό του Μεγάλου Βασιλείου. Και τα δύο. Και τα δύο. Σπάσαν την γη. Εξήλθεν ο θόγκος σου, ως δεξαμένην των λόγων σου. Διού Θεό πρεπόσε δογματίσας, την φύσιν των όντων ετράνωσας. Τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, βασίλειον ιερατεύμα. Πατερώσι ε Χριστόν των Θεών οικετεύε, δωρήσας Θεοί μην το μέγα έλεος. Μορφήν αναλλοιώτος ανθρωπίνην προσέλαβες, Θεώσον κατ' ουσίαν πολιές πλάχνε Κύριε, και νόμον εκπληρών περί το μην θελήσει καταδέχεις αρκικήν, όπως παύσεις τα σκιώδη και περιέλεις το κάλυμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη της ημ, δόξα τη εσπλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστο λόγε
συγκαταβάσει σου. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και όλοι όσοι είμαστε εδώ σήμερα, να υποσχεθούμε ότι φέτος θα αγωνιστούμε να ανοίξει το Βαμβακάριο Ίδρυμα, να λειτουργήσει το Βαμβακάριο Ίδρυμα. Αρχίζουμε κόβοντας τα κομμάτια για το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά πρώτα του Χριστού, του Βαμβακάριου Ιδρύματος, και εγώ θα ήθελα φέτος να κόψουμε και ένα κομμάτι για τα παιδιά μας που έχουν φύγει στο εξωτερικό, για τους επιστήμονές μας, για τη δύναμη του τόπου μας που έχει φύγει στο εξωτερικό, να γυρίσουν σύντομα κοντά μας. Η αντιπρόεδρος, η κυρία Λίτσα Αλεξάνδρου, η γενική γραμματέας, η κυρία Ταράτσα, η ταμείας, η κυρία Γιαννουσάκη. Ευχαριστώ όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Πραγματικά εργαζόμαστε πολύ φιλικά, πολύ φίλοι μαζί μας, όλοι μαζί, αγωνιζόμαστε, ο ένας στηρίζει τον άλλον. Της κυρίας Ταμείας, τα έχει πάρει, κυρία Καμπόλη, ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο κύριος Ιριώτης, ο κύριος Νίκας, και η κυρία Ηρώμολη Ντρίπ μας βοηθάει εδώ σήμερα.